δούλευα marketing τουριστικών επιχειρήσεων και σε μεγάλες πολυεθνικές. Από το 2009 το Σεπτέμβριο έμεινα άνεργος. Έψαχνα να βρω δουλειά, δεν έβρισκα. Με έπιασε και μια κατάθλιψη, κάθισα και ένα χρόνο στο σπίτι μου. Και παρόλο την ανεργία μου, αποφάσισα να φτιάξω 10 στο σπίτι μου και πάντα τα μοιράσω. Δεν τα παίρνανε. Μόλις με είδανε εμένα και έφαγα ένα, τότε ήρθαν και τα πήρανε. Οπότε μου μπήκε η ιδέα να μαγειρεύω ζωντανά στον δρόμο και να τρώμε όλοι μαζί. Και έτσι το κάνουμε. Εδώ και 15 μήνες μαγειρεύουμε καθημερινά στους δρόμους της Αθήνας και τρώμε όλοι μαζί. Δωρεάν για όλους. Άσπρους, μαύρους, κίτρινους, άστεγους, άπορους, άνεργους, συνταξιούχους, ανθρώπους με κουστούμια που έτυχε να μην έχουν χρήματα πάνω τους αυτή τη στιγμή που περνάνε και να πεινάνε. Γιατί η πείνα είναι το ίδιο για όλους. Δεν κάνουμε συσίτιο, ούτε αλληλεγγύη, ούτε είμαστε από καμιά εκκλησία, ούτε είμαστε μη κυβερνητική οργάνωση. Είμαστε μια παρέα ανθρώπων, περισσότεροι άνεργοι, κοινωνική κουζίνα, ο άλλος άνθρωπος. Αυτοί είμαστε και μαγειρεύουμε εδώ και 15 μήνες καθημερινά σε διάφορες πλατείες της Αθήνας και όχι μόνο. Είμαι πολύ πιο ευτυχισμένος τώρα παρά τότε που έβγαζα πολλά λεφτά και τώρα που δεν έχω μία. Γιατί επικοινωνώ πραγματικά με τους ανθρώπους και ζω αυτό που ζουν και αυτοί. Ζω τη ζωή τους και αυτοί ζουν τη ζωή μου. Λοιπόν, σήμερα το μενού είναι φακόριζο, φακές με ρύζι δηλαδή, με δυόσμο, κρεμμυδάκι, δεντρολίβανο, κίμινο και θα φάμε όλοι μαζί. Αυτό. Αυτό που κάνουμε, το ξαναλέω, δεν είναι συσίτια, είναι γεύμα. Όπως όταν στο σπίτι μας μαγειρεύουμε και καλούμε τους φίλους μας και τρώμε όλοι μαζί. Ένα γεύμα λοιπόν με τους φίλους μας. Τίποτα άλλο. Αλληλεγγύη και αγάπη και σεβασμός προς τον άνθρωπό μας. Αυτό που μας λείπει δεν είναι μόνο το φαΐ, είναι και η επικοινωνία. Και αυτό κάνουμε. Συζητάμε μεταξύ μας, τρώμε, λέμε τα προβλήματά μας, προσπαθούμε να βρούμε λύση. Αυτά.